Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την τουρκική επιθετικότητα απέστειλε η Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας ανυπόστατες, ανιστόρητες και χωρίς καμία νομική βάση τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Το σήμα για τη διεθνοποίηση του τουρκικού αναθεωρητισμού έδωσε ο Πρωθυπουργός από τον Νταβός. We're never going to be the ones who will not talk to our neighbors. On the other hand, if President Erdogan thinks that I will not defend the sovereignty and the sovereign rights of Greece, and I will not make the case to the international audience that Turkey is behaving as a revisionist power, then he's wrong. Το σήμα για τη διεθνοποίηση της τουρκικής επιθετικότητας το έδωσε ο Πρωθυπουργός απαντώντας από τον Νταβός στην προσωπική επίθεση Ερντογάν. Τη σκητάλη πήρε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος μετά τη συνάντησή του στα Σκόπια με τον ομόλογό του Μπουγιά Ροσμάνη διεμήνησε στην Άγκυρα ότι είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο τόσο απέναντι στη διεθνή κοινότητα όσο και μέσα στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα απέναντι στις προκλήσεις που δέχεται παραμένει ψύχρεμη, δεν πρόκειται να υποκύψουμε στον πειρασμό, να απαντάμε στις προκλήσεις που δεχόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Εμείς έχουμε μια θέση πολύ βασική, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Απαιτούμε από όλους το σεβασμό του. Αυτός είναι ο θεμελιώδης κανόνας της συμμαχίας που ανήκουμε, του ΝΑΤΟ, αλλά νομίζω και της διεθνούς κοινότητας. Πλήρη υποστήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Ελλάδα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα εξέφρασε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Manfred Weber, ο οποίος, κάνοντας ένα βήμα περισσότερο, αναρωτήθηκε αν η Τουρκία θέλει να είναι πραγματικά μέλος του ΝΑΤΟ. Πλήρης υποστήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να υπερασπιστεί την Ελλάδα απέναντι στις τουρκικές επιθέσεις. Εάν ο πρόεδρος Ερντογάν δεσμεύεται στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να σταματήσει να προκαλεί τους συμμάχους. Το ερώτημα είναι, θέλει πραγματικά να είναι μέρος της Ένωσης Αξιών μας? Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πάντως δεν μπόρεσε να κρύψει τα φιλικά του αισθήματα για την Τουρκία και κράτησε για μία ακόμα φορά ίσες αποστάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει μία πλατφόρμα όπου συζητούνται και αυτά τα ζητήματα. Και όπως ίσως γνωρίζετε, δημιουργήσαμε επίσης πριν από ένα χρόνο περίπου ένα μηχανισμό αποκλιμάκωσης για τη μείωση των κινδύνων για περιστατικά και ατυχήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Διευρύνονται οι δικαιούχοι για τα αναδρομικά του ρεύματος έως 600 ευρώ, καθώς με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στα 45.000 ευρώ καθαρά το χρόνο και όχι μεικτά. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να καίνε οι λογαριασμοί που φτάνουν στα χέρια των καταναλωτών. Εφιάλτης για τους καταναλωτές από την ενεργειακή ακρίβεια που παίρνουν στα χέρια τους τιμολόγια ρεύματος με ποσά που αδυνατούν να καλύψουν. Από το τσουνάμι της ενεργειακής ακρίβειας δεν γλιτώνει ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, με το λογαριασμό στο Δήμο Πατρέων να έρχεται αυξημένος κατά 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι. Η τιμή πραγματική του ρεύματος δεν είναι αυτή που καλούμαστε να πληρώσουμε. Η αξία του είναι μόλις το 1/5 αυτό που θα έπρεπε. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχουν χρήματα στα ταμεία μας για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση κατέθεσε την τροπολογία για τις αναδρομικές επιδοτήσεις για να σβήσει φωτιά που ανάβουν τα τσουχτερά τιμολόγια. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ανοίγει στις 14 με 15 Ιουνίου. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν την επιστροφή του 60% του αυξημένου κόστους ρεύματος που έχουν χρεωθεί από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου του 2022 και μέχρι το ποσό των 600 ευρώ. Η καθαρή επιβάρυνση προκύπτει μετά την αφαίρεση της κρατικής επιδότησης και την έκπτωση από τους παρόχους. Για παράδειγμα, η επιστροφή θα είναι 600 ευρώ όταν η καθαρή επιβάρυνση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, 300 όταν η επιβάρυνση είναι 500 ευρώ και για επιβάρυνση 150 ευρώ η επιστροφή θα είναι 90 ευρώ. Όσοι είδαν συνολική αύξηση κάτω των 30 ευρώ δεν θα λάβουν επιδότηση. Δικαιούχοι θα είναι όσοι διαθέτουν ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ανοίγει ο δρόμος για ενισχύσεις και για εισοδήματα έως και 75.000 ευρώ μεικτά. Ήταν 180. Και μου ήρθε 226, δηλαδή 46 ευρώ. Με πιέσε επιδότηση. Μέρος των ενισχύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τη φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Να ανακτήσουμε και να φορολογήσουμε κατά 90% τα υπερέσοδα των παραγωγών. Η Ιταλία τα ανακτά κατά 10% μόνο. Η ενεργειακή ακρίβεια προκάλεσε νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή με αφορμή την κατάθεση του κλιματικού νόμου. Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ μελών φοιτητικών συλλόγων και αστυνομικών το μεσημέρι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας φοιτητής. Ομάδα φοιτητών που διαδήλωνε κατά της αστυνομικής παρουσίας κινήθηκε κατά δημιουργία στον ΜΑΤ. Η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών. Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον νόμο περί οπλοχρησίας και οπλοκατοχής στη σκιά της πολύ νεκρής επίθεσης στο Τέξας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σαφή αναφορά για το πανίσχυρο λόμπι των όπλων και τόνισε πως πέρασε όλη την καριέρα του προσπαθώντας να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις για τα όπλα. Την ώρα που θρηνεί όλος ο πλανήτης για τα παιδιά και τις δύο δασκάλες που δολοφονήθηκαν εμψυχρό στο Τέξας από το 18χρονο μακελάρι Σαλβαδόρ Ράμος, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ για τον νόμο περί οπλοχρησίας και οπλοκατοχής. As chairman of the Judiciary Committee and as vice president, working for common sense gun reforms. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει σαφή αναφορά στο λόμπι των όπλων, που παραμένει κυρίαρχο. The idea that an 18-year-old can walk into a store and buy weapons of war designed and marketed to kill is, I think, just wrong. It just violates common sense. Πρόκειται για τη μοναδική χώρα του κόσμου όπου οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολικά ιδρύματα επαναλαμβάνονται η μία μετά την άλλη. Σύμφωνα με τους New York Times, οι Αμερικανοί έχουν περισσότερα από 300 εκατομμύρια όπλα. Είναι περίπου 120 ανά 100 κατοίκους. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί έχουν ψηφιστεί τον περασμένο Νοέμβριο δύο νομοθετικές παρεμβάσεις για την αύξηση των ελέγχων πριν κάποιος έχει το δικαίωμα να αποκτήσει όπλο. Και οι δύο παρεμβάσεις δεν έχουν πάρει το πράσινο φως από τη Γερουσία. Ο σοκαρισμένος παππούς του δράστη δεν μπορεί να δώσει απάντηση στην ερώτηση των δημοσιογράφων γιατί ο εγγονός του είχε στην κατοχή του όπλα. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.